Κοντά μας είναι ένας Λάκων, ο οποίος πραγματικά έχει δώσει τον εαυτό του για το ελιά, αλλά το λάδι βασικά. Είναι τυποποιητής, είναι παραγωγός, είναι απ' όλα. Έχει κάθετη επεξεργασία λαδιού. Και είναι ποιος άλλος από τον Τάκη, τον Παναγιώτη, τον Ρενιέρη. Τάκη, καλώς ήρθες στο συνέδριο. Βλέπω ότι είσαι ο μοναδικός Λάκων, ανάλογος της δικής σου ιδιότητος, όχι μόνο, και για οποιαδήποτε άλλη. Εγώ δεν είδα Λάκωνες άλλους, δεν ξέρω αν είδες εσύ κανέναν. Ναι. Εντάξει, εγώ συνδύασα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους μόνους που είδα, τους βουλευτές. Εντάξει, εγώ για βουλευτές δεν πάω, δεν έχω τέτοιες. Το γεγονός ότι παραβράθηκα και εγώ σήμερα εδώ πέρα είναι ότι συνδύασα κάποιες άλλες μου προσωπικές δουλειές και με την ευκαιρία αυτή. Όχι σήμερα, και χθες. Και χθες, εντάξει, δύο μέρες στην Αθήνα. Ναι. Πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο και για τους συμπατριώτες μας, τους Λάκωνες, να πάρουν μέρος σε αυτό το συνέδριο, να ακούσουν όλα αυτά τα πράγματα που εδώ πέρα υποθήκανε. Ξέρεις τι λένε οι περισσότεροι από κάτω, λέει, άσε, λέει, θα μας το δείξει ο Φελούρης, λέει, και θα τα δούμε. Εντάξει, γι' αυτό σωστό είναι, συμβάλλεις πάρα πολύ, αλλά η ίδια άποψη δεν είναι στον σωστό. Καθένα, έτσι, δεν είναι σωστό αυτό. Πιστεύω ότι έτσι μετράει ιδιαίτερα. Έτσι, για τη σημερινή συγκέντρωση, για τη χθεσινή, εκείνο που θα διαπίστωσε εσύ, είναι το γεγονός ότι παρότι όλοι μιλάνε για την ποιότητα και όλοι, ας πούμε, δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό και για το κόστος, και για το κόστος, κανένας δεν ενδιαφέρεται για τον ελαιοπαραγωγό, ο οποίος πουλάει αυτή τη στιγμή σε εξευτελιστικότατες τιμές το προϊόν. Και όπως θα διαπίστωσε εσείς, ερώτησή μου όσον αφορά το μέλλον της ελαιουργίας και όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τροποποίηση του κανονισμού και την απομάκρυση από την αγορά των αποσμημένων, δεν πήρα κάποια συγκεκριμένη απάντηση, το οποίο αυτό ενόχλησε όλους εδώ πέρα τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται πραγματικά με την παραγωγή, τυποποίηση και εξαγωγή του ελαιολάδου. Διαβλέπεις ότι υπήρχε κάποια, ας το πούμε, πονηρή σκέψη κάποιων ανθρώπων να μην αφήσουν να οδεύσει το συνέδριο προς αυτή την κατεύθυνση? Δεν θα έλεγα ότι υπήρχε κάποια πονηρή σκέψη. Όχι από τους οργανωτές, ναι, εννοώ από τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές. Δεν γνωρίζω κάποιον ιδιαίτερα. Δεν νομίζω ότι στην πίσω μεριά του μυαλού του έκρυβε αυτό το πράγμα. Ίσως να μην έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους ελαιοπαραγωγούς, όχι μόνο της Λακωνίας ή της Ελλάδας, σε όλο τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι εμείς αποτελούμε κάποια εξαίρεση. Πιστεύω ότι την ίδια ώρα ο Ισπανός ελαιοπαραγωγός. Αυτό καταλάβαμε. Ακριβώς. Και από τις ομιλίες του. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι αθενίζοντας το 2020, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει κανόνες πιο ισχυρούς, πιο δίκαιους, περισσότερο δίκαιους, που να δίνουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο που καλλιεργεί το χωράφι, στον άνθρωπο που είναι στη φύση αυτή τη στιγμή, να εισπράξει αυτά που πραγματικά είναι δίκαιο να εισπράξει. Κύριε Ρενιέρη, δηλαδή εσείς δίνετε μεγάλο βάρος, γιατί έχετε φάει όλη σας τη ζωή. Και εγώ και όλοι οι άλλοι. Και όλοι οι άλλοι, αλλά έτσι, και εγώ, επειδή ξέρω εσάς προσωπικά και είσαστε και σε ένα μικρό μέρος που εσείς έχετε καταφέρει να έχετε και pop. Ακριβώς. Και είναι σημαντικό στοιχείο. Ακριβώς, ακριβώς. Στο Φοινίκι, για να τα λέμε με το όνομά του. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, και είναι προς τιμήν του χωριού να έχει έναν άνθρωπο σαν και εσάς που τρέχει σαν και εσάς. Βέβαια αυτό το άξιζε και το ελαιόλαδο του χωριού μου, έτσι, δεν ναι, ήταν κάτι. Ναι, ήταν γόνιμο το έδαφος. Ακριβώς. Και δέχθηκε την καλλιέργεια. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, πιστεύετε ότι θα πρέπει, για να είναι δίκαιο το σύστημα, θα πρέπει να μην απελευθερωθεί το θέμα της ποιότητας ή το θέμα των ιδιαιτεροτήτων? Δηλαδή, φέρει πίν το λάδι το δικό μας της Λακωνίας, από 10 μέτρα μακριά το μυρίζει. Ακριβώς, έτσι. Το αισθάνεσαι το ακριβώς αρώμα του. Σε άλλες περιπτώσεις, για να μην λέμε ονόματα, έτσι, ούτε που καταλαβαίνεις αν είναι ακριβώς λάδι ή αν είναι νερό. Έτσι, έτσι. Γι' αυτό είπα προηγούμενα ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει τον κανονισμό που αφορά τα ελαιόλαδα, έτσι ώστε να δώσει μια νέα δυναμική μετά το 2013 στα θέματα που αφορούν τα προϊόντα καταγωγής.
όπως είναι τα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, όπως είναι τα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, τα βιολογικά προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα που πιστεύω, ας πούμε, είναι αυτό που λέμε ποιότητα. Γιατί το να λέμε έτσι γενικά και αόριστα ποιότητα δεν σημαίνει τίποτα αν δεν την προσδιορίζουμε. Τα προϊόντα καταγωγής όμως είναι αυτό το πράγμα. Προσδιορίζουν και εμείς στη Λακωνία. Ακριβώς. Πιστεύω ότι έχουμε αυτή τη δυναμική. Γιατί αρκεί να το καταλάβουμε οι ίδιοι και να πάρουμε πρωτοβουλίες οι οποίες, ας πούμε, θα δώσουν αύριο μεθαύριο ένα καλύτερο αποτέλεσμα, οικονομικό αποτέλεσμα. Άρα πιστεύεις ότι η ποιότητα είναι θέμα και παραδοσιακής ποικιλίας της περιοχής. Ακριβώς. Η οποία έχει αντισταθεί στις διάφορες κακές συνθήκες και λοιπά, αντέχει και όχι μόνο. Η ποικιλιακή σύνθεση στον ομό Λακωνίας αποτυπώνεται, ας πούμε, και όσον αφορά τα ονομασίας προέλευσης, είτε αυτά είναι του Φοινικίου, είτε αυτά είναι της Πετρίνας, είτε των Κροκιών, σε συγκεκριμένες ποικιλίες, καθώς επίσης και της Μάνης, καθώς επίσης και το Πούγουε Λακωνίας, το οποίο, ας πούμε, στην πλειοψηφία του, ας πούμε, αποτελείται από την ποικιλιακή σύνθεση, δηλαδή της κορονέικης ελιάς. Σωστά. Πιστεύω ότι αυτά είναι το άρμα, είναι η δύναμη, ας πούμε, που θα επιτρέψει αύριο μεθαύριο και με συνδυασμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο όνομά μας, μία άλλη, ας πούμε, πολιτική που θα ακολουθήσουμε. Βέβαια, αυτό θα πρέπει το δικαίωμα να μας το δώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την αλλαγή την τροποποίηση των κανονισμών που αφορούν τα προϊόντα καταγωγής, καθώς επίσης και για την οριοθέτηση πλέον, ας πούμε, της ποιότητας που θα πρέπει μετά το 2013 έτσι κι αλλιώς να πάρει. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα, και θέλω να στείλω ένα θετικό μήνυμα στους αγρότες, στους συναδέλφους μου, ας πούμε, τους Λάκωνες και όχι μόνο, ότι το μέλλον είναι μπροστά, αρκεί εμείς να το θελήσουμε, να πάρουμε πρωτοβουλίες. Έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα του κλίματος, έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτού του ωραίου τόπου, ας πούμε. Πιστεύω όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι. Με άλλα λόγια, το συνέδριο μας δίνει την αφορμή για να ξανασμίξουμε με εσάς, ίσως και με κάποιους άλλους μαζί, καθήλυνα αρμοδίους και λοιπά, να καθίσουμε κάτω να τα συζητήσουμε και να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα τελικό. Και πιστεύω, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Μου, πιστεύω ότι αυτό είναι και μια δική σου, θα πρέπει να είναι μια ευθύνη. Δική σου ευθύνη και επιθυμία, σωστό, να φέρεις κοντά στο τραπέζι σου. Μα επειδή το συζητήσαμε, γι' αυτό το αναφέρω. Που θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο. Δεν ρίνουμε νερό στο κρασί μας. Αλλά καλό είναι όμως να έχουμε τελικό συγκεκριμένο συμπέρασμα. Έτσι. Ακριβώς. Και ακριβώς. Πρόταση. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι αυτό μπορεί να προκύψει το επόμενο διάστημα με μια συζήτηση που θα γίνει και με τη δική σου, ας πούμε, πλέον καθοδήγηση και άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις δυνατότητες και τις πνευματικές, αλλά έχουν και ακόμα τις προσβάσεις. Μιλώ για τους βουλευτές του νομού μας, ας πούμε, τους πολιτικούς άντρες, ας πούμε, μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε το λακωνικό λάδι. Προς τιμήν τους, είδανε την εκπομπή με τον κύριο Σαμπούνη που είχα και ευαισθητοποίησαν και περάσανε από εδώ και ο κύριος Αποστολάκος και ο κύριος Γρηγοράκος. Αυτό είναι τιμή τους, ας πούμε, γιατί πραγματικά με τον τρόπο αυτό στηρίζουν και αυτοί την προσπάθεια αυτή, η οποία είναι μια προσπάθεια για όλους που ασχολούνται και αγωνίζονται εδώ και αρκετές γενιές, ας πούμε, και παραμένουν σε έναν τόπο ευλογημένο με δέντρα, υπερονόβια. Και οφείλουμε εμείς να είμαστε συνεχιστές όλης αυτής της κατάστασης. Αγαπητέ κύριε Ρενιέρη, αγαπητέ Τάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί. Και σου εύχομαι, καταρχήν σε συγχαίρω που με τύχες, και δεύτερον, σου εύχομαι κάθε καλό. Να είσαι καλά, Αντώνη, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα γίνει σε ένα πολύ μεγαλύτερο βαθμό, έτσι ώστε ο σχεδιασμό θα γίνει στη βάση της αποθήκης του ελαιολάδου. Μία άλλη ερώτηση ήταν όταν πουλάμε στο business to business, δηλαδή γίνεται εμπόριο χήμα προϊόντος που ουσιαστικά εγκρατημένου και δίνεται στο χοντρέβο, αν θα παίρνει το χοντρέβο το χήμα. Όχι μόνο χήμα, αλλά και τυποποιημένο. Δηλαδή και τυποποιημένο. Το δίνεις, ας πούμε, στην αλυσίδα, στο διεύθυνση. Η απλή απάντηση εκεί έχει να κάνει με το πεδίο της πιστοποίησης που έχουμε ορίσει. Στη δικιά μας περίπτωση ξεκινάμε από το παραγωγό και φτάνουμε στο σημείο που πουλιέται το προϊόν. Αν μιλάμε για χήμα διάθεση ελαιολάδου, εννοείται ότι σταματάει εκεί η πιστοποίηση και από την αρχή και πού ορίζουμε το τέλος. Ορίστε το τέλος. Το τέλος, στη δικιά μας περίπτωση, ήταν το σημείο που αποδεσμεύεται το προϊόν.
δηλαδή στο χήμα λιόρδο, αυτό που λέτε χήμα, στο υποκειμένο ήταν το μπουκάλι. Εκεί δηλαδή που αγόραζε ο επόμενο εμπλεκόμενο. Αν είναι το φαγητό, ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, ακριβώς. Λοιπόν. Λοιπόν, έχει οδηγήσει το διαγραφές που έχει να κάνει μόνο με το 2005, έχει να κάνει και με επιπλέον προδιαγραφές. Φαντάζομαι ότι με τη λήξη της αιτίας, φυσικά από χωρίς πιστοποίηση δεν υπάρχει κάποια δέσμευση ή κάποια αποκλειστικότητα για την πιστοποίηση της συγκεκριμένης διαδικασίας. Το ζητούμενο είναι ο έλεγχος να γίνει βάση του 2005 και των έξι από διαγραφών που έχουμε θέσει στο συγκεκριμένο έργο. Ευχαριστώ. Η ευθύνη του καθενός στην αλυσίδα περιγράφεται μέσα στο σύστημα. Parce que notamment en huile d'olive, le conditionnement n'est pas une transformation majeure du produit. C'est-à-dire que ne peut être protégé dans l'air le produit. De toute façon, l'obligation de traçabilité du produit, c'est-à-dire que même si votre AOC est mis en bouteille en dehors de l'air de production, vous devez avoir une transas, une fusion du toqué, qui était un nom de cépage. Il n'y avait pas d'usurpation, il n'y avait pas de confusion, mais il a été négocié par appellation d'origine protégée, interdisé aux viticulteurs alsaciens d'utiliser le terme toqué d'Alsace, et donc aujourd'hui ce terme a disparu en Alsace. Voilà deux exemples concrets. Dans l'huile, aujourd'hui il n'y a pas eu de grand combat autour des noms d'huile, d'appellation d'huile à ma connaissance.